Μεγαλύτερη όμως ήταν η ικανοποίηση στα πρόσωπα των παιδιών, των εκπαιδευτικών αλλά και των ηθηνών των Δήμου και Περιφέρειας στο πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά στο 16ο Δημοτικό Σχολείο. Ο λόγος, η εκτεταμένη ανακαίνιση αλλά κυρίως η πρόσθεση νέων αιθουσών και εγκαταστάσεων στο σχολείο που το αναβαθμίζει και το καθιστά κατάλληλο για τις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος. Την ημέρα που σημαίνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τους στόχους και τις προσδοκίες που όλοι στηρίζουμε να βγουν σαν καρποί μέσα από την προσπάθεια του σχολικού έτους. Ολόθερμη η ευχή μου στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στους διδασκομένους αντιστοίχως να ευχηθώ να είναι δημιουργικοί κάτω από τη σκέπη και την προστασία του Θεού και τη χάρη Του να αποδώσει όσο γίνεται περισσότερα εκπαιδευτικά αγαθά. Η οργάνωση της σχολικής μονάδος, αυτό είναι φανερό, καταβάλει οι προσπάθειες η πολιτεία μας μέσα από τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει να υπάρχει υποδομή και η δυνατότητα να επιτελείται το λειτουργήμα, η λειτουργία της εκπαιδεύσεως με συνέστηση και με αποτελεσματικότητα. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλη την εκπαιδευτική οικογένεια, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, μια καλή σχολική χρονιά, μια νέα προσπάθεια ξεκινάει, με όλες τις αρνητικές συγκυρίες σε άλλα επίπεδα, η εκπαιδευτική και η εκπαιδευτική οικογένεια συνολικά πιστεύω ότι και φέτος θα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ευοδοθούν οι στόχοι λειτουργίας της παιδείας, της εκπαίδευσης και της μόρφωσης. Ακόμη σχολείο το οποίο με κόπο είχαμε τακτοποιήσει πολεοδομικά, ιδιοκτησιακά αλλά και οικονομικά ολοκληρώθηκε για να δοθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στο 16ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή του Βύρωνα. Μια ακόμη εκπαιδευτική μονάδα η οποία λύνει προβλήματα χρόνια. Το δύσκολο του οικοπαίδου, το δύσκολο της συνοικίας έγιναν ευκολότερα με την συνδρομή και των υπηρεσιακών παραγόντων που έβαλαν πολύ φιλότιμο και οι μόνοι οι οποίοι το είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα του 2008. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η εκπαιδευτική μονάδα να συντηρηθεί και πιστεύω ότι θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάξει, υπάρχουν μερικές ελλείψεις ακόμα, οι οποίες στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τακτοποιηθούν, η σύνδεση με τα δίκτυα και κάποιες παρεμβάσεις εικαστικές, βάψιμο. Νομίζω όμως ότι οι αίθουσες είναι πραγματικά λαμπρές και έτσι καλύπτουν και τις ανάγκες και για τα ιδιαίτερα μαθήματα που γίνονται πλέον και στα δημοτικά σχολεία, οι ξένες γλώσσες, τα κομπιούτερ, τα καλλιτεχνικά μαθήματα.